Πάμε να συναντήσουμε την Εύη τη Χαραγιαννάκη. Ζωντανή σύνδεση της Κρήτης σήμερα με τον Άγιο Νικόλαο. Έτσι ξεκινάμε σήμερα την εκπομπή με δύο καλεσμένους. Εύη. Καλό απόγευμα, Νίκο. Βρισκόμαστε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. Καθόλου τυχαίο το μέρος που επιλέξαμε να συνδεθούμε σήμερα. Είμαστε συγκεκριμένα στην περιοχή της Αμμούδας, καθώς εδώ έχει δημιουργηθεί από τον Δήμο ένα νέο skate park, ένας κοινόχρηστος χώρος αναψυχής άθλησης που απευθύνεται όχι μόνο σε παιδιά, αλλά και σε εφήβους και ενήλικες. Είναι απόγευμα και βλέπουμε ότι υπάρχει έτσι μια κινητικότητα στο πάρκο. Υπάρχουν παιδιά, πολίτες που έχουν έρθει για να το επισκεφτούν, για να παίξουν. Να πούμε μάλιστα ότι ακριβώς απέναντι από το skate park υπάρχει και ένα γήπεδο μπάσκετ. Τα δύο δηλαδή πάρκα επικοινωνούν κατά κάποιο τρόπο προκειμένου να τα απολαύσουν με όποιον τρόπο θέλουν και μπορούν οι πολίτες. Να αναφέρουμε επίσης ότι το συγκεκριμένο πάρκο δημιουργήθηκε με κατά κάποιο τρόπο τη συνεργασία της Δημοτικής Αρχής με παιδιά που αγαπούν το skate, καθώς όπως βλέπουμε δεν έχει ανοίξει, δεν έχει λειτουργήσει ακόμα καλά το πάρκο και τα παιδιά έχουν έρθει, έχουν δώσει τη δική τους πινελιά, τη δική τους ζωγραφιά στο πάρκο με γκράφιτι, το έχουν σχεδιάσει, το έχουν χρωματίσει και έχουν δώσει το δικό τους στίγμα στην περιοχή. Καλύτερα όμως θα μας τα πει ο κύριος Δήμαρχος, ο Αντώνης Ζερβός και η Μαρία Πρατσινάκη, διευθύντρια της Διεύθυνσης Μελετών και Προγραμματισμού του Δήμου Αγίου Νικολάου και αρχιτέκτων του συγκεκριμένου πάρκου. Καλησπέρα και στους δύο. Δήμαρχε, να ξεκινήσω με εσάς. Ως Δημοτική Αρχή έχετε επενδύσει πάρα πολύ στην άθληση και στην αναψυχή των δημοτών, των πολιτών της περιοχής σας. Αυτό το πάρκο, τι έρχεται τώρα να προσφέρει στους πολίτες? Αυτό το καταρχήν, καλό απόγευμα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Αυτό το κομμάτι των αθλητικών υποδομών του Δήμου Αγίου Νικολάου είναι το τελευταίο κομμάτι του αρχικού σχεδιασμού που είχε γίνει την προηγούμενη δημοτική περίοδο και που λόγω πανδημιών και λοιπά καθυστέρησαν να παραδοθεί και παραδίδεται τώρα, απευθύνεται σε εκείνα τα παιδιά που έχουν τη διάθεση και τη δυνατότητα να παίξουν λίγο περισσότερο με το σκέιτ. Επειδή μέχρι σήμερα αυτό γινόταν στο κέντρο της πόλης, στη Λίμνη, και δημιουργούσε διάφορα ζητήματα αφού ο χώρος δεν ήταν κατάλληλος, αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Ανέλαβε η κυρία Πρατσινάκη ως αρχιτέκτον τον σχεδιασμό του χώρου και όχι μόνο το skate park, αλλά και δίπλα το μικρό γήπεδο μπάσκετ που έχει γίνει. Απέναντι υπάρχει χώρος άθλησης των μεγάλων. Από την άλλη μεριά του ποταμού είναι η παρέμβαση που έγινε την προηγούμενη περίοδο και αποτελεί ένα κομμάτι του αθλητικού άξονα που σχεδιάστηκε, όπως είπα, την προηγούμενη περίοδο. Από το γήπεδο μπάσκετ στην περιοχή του ΕΟΤ που ανακαινίστηκε, τα γήπεδα τέννις που τακτοποιήθηκαν και τον γήπεδο της Αμμούδας που πάμε να το ολοκληρώσουμε. Είναι λοιπόν ένας αθλητικός άξονας από τη θάλασσα μέχρι την Αμμούδα, όπου σιγά σιγά συμπληρώνονται με τις υποδομές που γίνονται, πάντα με την βοήθεια της υπηρεσίας και βέβαια με τους αρμόδιους αντιδήμαρχους κατά περίοδο, την προηγούμενη σαν αντιδήμαρχος αθλητισμού ο Χάρης Αλεξάκης, τώρα σαν υπεύθυνος έργων ο Γιάννης ο Μαρίνος. Όλοι μαζί, όλοι παρέα, όλοι είμαστε μια δυνατή ομάδα και προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε αυτά τα πράγματα που πρέπει να δώσουμε στους συμπολίτες μας για να μπορέσουν πράγματι να ευχαριστηθούν όχι μόνο εκείνοι αλλά και οι επισκέπτες μας τον τόπο τους. Μάλιστα. Κυρία Πρατσινάκη, και εσείς είχατε μια πολύ σημαντική, δώσατε μεγάλη βοήθεια για την δημιουργία αυτού του χώρου. Ωστόσο, τα εγγένεια είναι 2 Απριλίου, την Κυριακή, το απόγευμα. Μέχρι τότε θα γίνουν και κάποιες συμπληρωματικές εργασίες στον συγκεκριμένο χώρο. Μπορούμε έτσι να αναφέρουμε ποιες είναι αυτές και ποια τα χαρακτηριστικά, σε μια ευρύτερη έτσι, έννοια, του πάρκου αυτού, τι θα προσφέρει στους πολίτες και αν κάποιος ο οποίος δεν θέλει να κάνει σκέτ, τι άλλο μπορεί να κάνει στον χώρο αυτό? Καλησπέρα σας. Πραγματικά κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Όταν ξεκίνησε η σχεδίαση αυτού του πάρκου, αρχικά είχαμε στο μυαλό ένα χώρο που να μπορούν να φιλοξενηθούν αυτά τα παιδιά με το σκέιτ. Παρ' όλα αυτά, δεν θέλαμε να γίνει αποκλειστικά μόνο για εκείνους, αλλά να είναι ένας χώρος ευέλικτος και να μπορούν μικρά παιδιά με ποδήλατο, να έρθουν η μαμά με το καροτσάκι, με το ένα πάρκο, μια πλατεία για όλους, αλλά να μπορεί να εξυπηρετήσει και την λειτουργία αυτή. Έτσι από την αρχή ήρθαμε σε επαφή με την ομάδα, υπάρχει μια ομάδα στην πόλη από παιδιά που κάνουν σκέιτ, με τους επικεφαλείς τους και κάναμε μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για να καταλάβουμε πώς ακριβώς θα εξυπηρετούσε και εκείνους, ενώ ταυτόχρονα θα τηρούσε και τις προδιαγραφές για να είναι μια πλατεία για όλους. Να καλύψουμε δηλαδή και τις δύο χρήσεις. Έτσι ξεκίνησε ο σχεδιασμός, υπήρξαν κάποιες ενδιάμεσες συζητήσεις
για, τους, για τα ύψη των κατασκευών που βρίσκονται εδώ, για τα, την γεωμετρία τους, ώστε να είναι ικανή να εξυπηρετήσει το άθλημα και να μπορούν να κάνουν τα παιδιά τα κόλπα που θέλανε. Γι' αυτό βλέπουμε την ραμπούλα εδώ, κάποιες ράμπες που υπάρχουν, τα σκαλοπάτια, ακόμα και οι ζαρντινιέρες είναι συγκεκριμένου ύψους που μπορούν να εξυπηρετήσουν το άθλημα. Πέρα από αυτό όμως, το πάρκο έχει χρησιμοποιήσαμε υλικά που εξυπηρετούν την κίνηση με τα σκέτ και τα ποδήλατα, είναι το βιομηχανικό δάπεδο. Μέσα όμως αυτά υπάρχει αρκετή λιθοδομή που το κάνει πιο ζεστό και ξύλο. Και μάλιστα η κουβέντα και η συζήτηση μαζί τους ήταν να το προστατεύσουν, να το αγκαλιάσουν οι ίδιοι. Γι' αυτό το λόγο τα τοιχεία που δεν είναι από πέτρα, ερωτηθήκαμε και τους είπαμε μπορούν να κάνουν τα γκράφιτι τους. Έχουν μπει χρώματα σκούρα για να αποτελέσουν ικανό φόντο να φανούν τα γκράφιτι ακόμα καλύτερα. Και με αυτόν τον τρόπο, ακόμα πριν δοθεί το έργο προς χρήση, δεν είχε ακόμα τοποθετηθεί ο φωτισμός επίσημα και δεν ήταν ακόμα έτοιμο, τα παιδιά είχαν έρθει εδώ και πραγματικά το καταχάρηκαν και ό,τι καλύτερο για ένα αρχιτέκτονο βέβαια, μάλιστα, το έργο να χρησιμοποιείται. Είναι έτσι, πολύ σημαντικό. Νιώθουμε αρκετά μεγάλη ικανοποίηση. Ακριβώς, κυρία Πρατσινάκη, δήμαρχε, να σεβαστούμε το χώρο, αυτή η δική μου προτροπή, κάτι όμορφο και καινοτόμο το οποίο δημιουργείται σε μια πόλη όπως ο Άγιος Νικόλαος. Έχουμε και τουρίστες, θα το γνωρίσουν και το χώρο αυτό και οι τουρίστες, αρκεί να τον σεβαστούμε και με αυτό θέλω να κλείσουμε. Έτσι είναι και βέβαια όπως καταλαβαίνετε το σκέιτ είναι ένα άθλημα που θεωρείται ας το πούμε έτσι ότι είναι δύσκολο ή επικίνδυνο ή ξέρω εγώ τι, οπότε πράγματι φροντίσαμε όπως είπε η κυρία Πρατσινάκη τα υλικά, ο τρόπος κατασκευής να είναι απολύτως ασφαλής και τότε τα παιδιά ήρθαν, τόντισαν με τις ζωγραφιές τους τόσο ώστε να το νιώθουν δικό τους, μας ικανοποιεί απόλυτα γιατί αυτός ήταν ο στόχος. Να το προστατέψουν ήδη, να το κάνουν δικό τους και όχι μόνο να υπάρχει, μάλιστα, η προσπάθεια προστασίας από τις υπηρεσίες του Δήμου. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά κύριε Ζερβέ, κυρία Πρατσινάκη, να αποδεσμεύσουμε και την Εύη τη Χαραγιαννάκη προκειμένου να τα πούμε και στη συνέχεια από την περιοχή της Ελούντας.